Πάμε και σε ένα άλλο νησί, από τα ομορφότερα στην Ελλάδα. Πάμε στην Σκιάθο. Εκεί μας περιμένει ο Δήμαρχος, ο κύριος Θοδωρής Τζούμας. Δήμαρχε, να σας καλησπερίσω από Κρήτη, από Ηράκλειο. Καλησπέρα από την αγαπημένη Κρήτη. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Όσοι έχουμε βρεθεί βέβαια στη Σκιάθο, γνωρίζουμε τις ομορφιές του νησιού. Έχετε διαλέξει και ένα ωραίο σημείο αυτή τη στιγμή, ένα πολύ έτσι ξεχωριστό φόντο. Για πείτε μας, όσοι δεν γνωρίζουν την περιοχή που βρίσκεστε. Πίσω μας έχουμε το παλιό λιμάνι και συγκεκριμένα εδώ αριστερά μου είναι η χερσονησίδα Μπούρτσι, που χωρίζει το παλιό λιμάνι από το νέο. Εκεί υπάρχει το πρώτο δημοτικό σχολείο, που τώρα είναι το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου. Ναι. Βέβαια η εικόνα πίσω είναι αρκετά ήσυχη για την εποχή. Το λιμάνι δεν είναι γεμάτο με σκάφη, δεν είναι γεμάτο με κόσμο. Περιμένουμε αυτό να αλλάξει από απόψε, λίγο που θα έχουμε και την ανακοίνωση του Μπόρις Τζόνσον για το τι θα συμβεί με τις χώρες που θα επιτρέπεται να ταξιδέψουν ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Γενικότερα η κίνηση δεν θυμίζει σε τίποτα με τα συνήθη δεδομένα, τα προ-COVID εποχής. Στηρίζεστε στους Βρετανούς δήμαρχες, σωστά? Ειδικά την εποχή αυτή, δηλαδή Μάιο με Ιούνιο, το 60-70% της κίνησης ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και φέτος είχε οργανωθεί ήδη ένα μεγάλο πρόγραμμα πτήσεων από εταιρείες charter, γιατί υπήρχε μια μεγάλη θέληση του κόσμου να ταξιδέψει, ειδικά και μετά από αυτό που έχει περάσει. Αυτό είχε αποτυπωθεί και στο αεροδρόμιο από τα λεγόμενα slot που είχαν ζητήσει οι αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή τις χρονοθυρίδες, προκειμένου να μπορέσουν να προσγειωθούν. Ωστόσο, δυστυχώς οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν, και όχι πως το δικαιολογεί η επιδημιολογική εικόνα του νησιού, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Να σας πω ότι έχουμε εμβολιαστεί ήδη από τα τέλη του Μαΐου. Το 95% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Πήγαμε ταχύτητα σε ένα πρόγραμμα εμβολιασμών από αρχές Μαρτίου, σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ και με το Κέντρο Υγείας. Το ΓΕΘΑ έχει αναλάβει το εμβολιαστικό πρόγραμμα σε όλη τη χώρα. Τώρα είμαστε σε μια δεύτερη φάση, που δεν αφορά τους μόνιμους κάτοικους, αλλά όσους έρχονται εδώ να εργαστούν, ή φοιτητές που δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν στις πόλεις που φοιτούν, με το μονοδοσικό Johnson & Johnson, που έχουμε 300 δόσεις από αυτό σε πρώτη φάση, και ήδη οι 268 από αυτό το δεύτερο κύμα εμβολιασμών έχει ήδη γίνει. Εμβολιαστικά λοιπόν πηγαίνετε καλά. Πάρα πολύ καλά. Έχουμε την περσινή εμπειρία και την οργάνωση που μας είχαν κατατάξει στο success story του καλοκαιριού της πανδημίας, διότι ποτέ δεν αποκλειστήκαμε από ξένες αγορές, ποτέ δεν εφαρμόστηκαν τοπικά lockdowns. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση στο κέντρο υγείας με το μοριακό αναλυτή που γίνονται τεστ εκεί πέρα και με την κάψουλα αρνητικής ποιήσης. Επίσης, έχουμε κινητή μονάδα υγείας, η οποία σε μερικές μέρες θα βρίσκεται στο λιμάνι, σε έναν ειδικό χώρο, και θα κάνει περισσότερα από 400 τεστ τη μέρα. Έχουμε μια ομάδα γιατρών στο αεροδρόμιο που κάνει εξαιρετική δουλειά με το PLF test. Όλο αυτό λοιπόν μαζί με το πρόγραμμα των εμβολιασμών μας καθιστούν έναν ασφαλή προορισμό, και σίγουρα η περσινή εμπειρία είναι πολύτιμη για να διαχειριστούμε και φέτος την κατάσταση. Οι πληρότητες αυτή τη στιγμή σε ξενοδοχεία και καταλήμματα στο νησί σας τι ποσοστό αγγίζουν? Δεν είναι καλή, είναι περίπου στο 20%. Σίγουρα δεν είναι αυτή που περιμέναμε και σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει τη θέληση του κόσμου, που πια έχει περάσει όχι στο last minute αλλά στο last second booking. Γιατί πια αλλάζουν όλα τόσο γρήγορα και οι αποφάσεις παίρνονται πολύ κοντά στην υλοποίηση. Έχουν ανοίξει όμως επιχειρήσεις, δεν παραμένουν κλειστές. Δεν βλέπουμε το φαινόμενο πέρυσι το 20, πορισμένοι δεν άνοιξαν για τους δικούς τους λόγους. Καθόλου. Όλες οι επιχειρήσεις είναι ανοιχτές από τα μέσα Μαΐου που επιτράπηκαν οι πρώτες πτήσεις. Εμείς είχαμε φροντίσει να είναι πάντοτε επίκαιρη εικόνα του προορισμού με διεθνείς καμπάνιες, όπως αυτή στο μετρό του Λονδίνου για περίπου ένα μήνα, ή με δράσεις συνδιαφήμισης με μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Ισραήλ, στη Ρουμανία, στην Ιταλία. Μάλιστα, να σου πω ότι πριν από 2 εβδομάδες διοργανώσαμε εδώ στη Σκιάθο, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού, και για πρώτη φορά στη χώρα, το ετήσιο συνέδριο της Ένωσης των Τουριστικών Πρακτόρων της Ιταλίας, όπου φιλοξενήσαμε 48 τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους από όλη την Ιταλία, κάνοντας πράξη ότι η Σκιάθος είναι ένας ασφαλής προορισμός, μια ασφαλή επιλογή, όχι μόνο βέβαια για τη Σκιάθο, αλλά αυτό λειτουργήσε και για τη χώρα. Με δεκάδες δημοσιεύματα στον ιταλικό τύπο. Σωστά. Επικοινωνιακά, η αλήθεια είναι πως έχετε πάει περίφημα εκεί στη Σκιάθο. Η μόνιμη κάτοικη, ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων το χειμώνα, Δήμαρχε? Καταγεγραμμένη είναι περίπου 6.500, αλλά ο πραγματικός αριθμός το χειμώνα είναι περίπου 4.000 με 4.500. Και προ-COVID εποχή, τον Αύγουστο φτάνουμε και τις 80.000. Κριτικούς έχετε καθόλου? Κριτικούς έχουμε, βέβαια, ναι. Έχουμε. Και μέχρι. Πριν από αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν ίσως, υπήρχε ένα καράβι που συνέδεε τη Θεσσαλονίκη με τη Σκιάθο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σωστά, βέβαια. Οι παλαιότεροι το γνωρίζουν.
Ναι, και μας έχει λείψει αυτό το δρομολόγιο. Ωστόσο, εν μέρη έχει αντικατασταθεί φέτος που έχουμε δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη. Εγκαινιάστηκε μάλιστα την περασμένη εβδομάδα, το προηγούμενο τριήμερο, που είχαμε και εδώ μαζί μας τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης με το πρώτο δρομολόγιο, μιας και μαζί είχαμε προσπαθήσει πολύ για αυτή τη γραμμή. Και το με κοινές προσπάθειες και ενέργειες, ναι, μέχρι που τελικά επιδοτήθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, από τον κύριο Πλακιωτάκη, που είναι και ένας φίλος της Σκιάθου, ξέρετε, διατηρεί εδώ κατοικία εξοχική. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά το τριήμερο μας θύμισε το καλοκαίρι. Γιατί για την ώρα μόνο ο καιρός μας το θυμίζει. Μάλιστα. Η θερμοκρασία δηλαδή. Οι θερμοκρασίες, ο καύσωνας επηρεάζει και τη Σκιάθο? Σήμερα είχαμε πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή σας... Που κάνει πιο ελκυστικές οι παραλίες, να σας πω ότι το 2019, το Δεκέμβριο του 2019, ναι, αξίζει να το πούμε αυτό, το Conde Nast Traveler είχε ανακηρύξει τη Σκιάθο ως το νησί με τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο, ανάμεσα σε άλλα 25. Μάλιστα. Έχει πραγματικά μια μνημιακή ακτογραμμή με περισσότερες από 60 παραλίες. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή τουριστική σεζόν να ευχηθούμε, με υπομονή, επιμονή, την καλά. Οποία διαθέτεται. Να πούμε ότι πέρσι μας θύμισαν πάρα πολλοί Έλληνες και αυτό ήταν ιδιαίτερα τιμητικό, ειδικά ο εσωτερικός τουρισμός βοήθησε πολύ, βέβαια. Βοήθησε πολύ. Ειδικά σε μια χώρα που έχουμε τις δεκάδες επιλογές να πάμε διακοπές, ήταν πολύ τιμητικό που μας επέλεξαν πάρα πολλοί Έλληνες και αυτό γιατί υπήρχαν και ελκυστικά πακέτα. Έτσι θα είναι και φέτος. Ήδη επιχειρηματίες το έχουν προωθήσει αυτό μέσα από διάφορες καμπάνιες και έχουμε βάλει ένα μεγάλο χαμόγελο, την ασφάλεια σαν προτεραιότητα. Καλές τιμές και σας περιμένουμε. Κύριε Τζούμα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.